Άρης ο Αριστοκλέους, προπονητής ΠΑΕΚ. Άριστε, σήμερα η προπόνηση είναι ένα διαφορετικό φόντο. Να μας πεις την ομάδα, πώς την βλέπεις και είναι η ρεαλιστική στόχη και για τον νέο σου ξεκίνημα στην προπονητική. Εντάξει, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά τη βαθμολογία της ομάδας. Η προσπάθεια όμως είναι σίγουρα να αποφύγουμε των υποβιβασμών. Τα παιδιά προσπαθούν, υπάρχουν καλές συνθήκες εδώ. Νομίζω όμως ότι πάνω απ' όλα είναι ότι πρέπει να ευχαριστούνται οι παίχτες με το ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Το προσπαθούμε και όσο υπάρχουν ελπίδες μαθηματικές θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Για τον Άριστο Αριστοκλέους, ξεκίνησες κάτι φανταζούμε που ήθελες πολύ. Ναι, με αντιπροσωπεύει το κομμάτι αυτό. Θα προσπαθήσω και εγώ με τη σειρά μου σιγά σιγά να βελτιώνομαι, να μαθαίνω πράγματα. Με απότερο σχόλιο σίγουρα να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Και γιατί όχι για την ομάδα των ονείρων σου. Είναι ένας στόχος, δεν το κρύβω, αλλά σιγά σιγά και αν υπάρξει η ικανότητα και η ευκαιρία που μπορεί να δοθεί σε κάποιον, γιατί όχι. Δυστυχώς, όπως έχουν γίνει τα πράγματα στο προάθειά μας, με την κάρτα φιλάθλου, ο κόσμος κακά τα ψέματα έχει απομακρυθεί. Σήμερα οι οργανωμένοι και εμείς ήρθαν στην προπόνηση, έκαναν αυτό που έκαναν. Πώς το είδες? Πρώτα απ' όλα, εμένα με χαροποίησε το γεγονός ότι θα ήθελαν να βοηθήσουν την οικογένεια ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος ήταν ένας από εμάς. Και αυτόν δείχνει χαρακτήρα. Σίγουρα ο κόσμος πεθύμισε το γήπεδο και το γήπεδο των κόσμων. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές είναι άλλη ψυχολογία τους όταν αγωνίζονται με κόσμο και αγιώς χωρίς. Ελπίζω και εύχομαι σύντομα να βρεθεί μια λύση για αυτό το θέμα, το οποίο σίγουρα θα αλλάξει σίγουρα και την ψυχολογία, αλλά και το επίπεδο του πρωταθλήματος μας και θα δώσει μια διαφορετική πνοή. Πώς νιώθει ένας ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ που αντίκρισε αυτό το θέμα σήμερα, για ένα παιχνίδι που έρχεται αύριο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, πώς μπορεί να νιώσει? Θα σας πω από τη δική μου την πλευρά, σαν Κύπριος ποδοσφαιριστής που ένιωσα πολλά ντέρμπι από αυτά, σίγουρα νιώθει ρίγος, ανυπομονησία, οπότε να μπει στο γήπεδο να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά πάνω απ' όλα θέλει να κερδίσει σίγουρα τον αιώνιο αντίπαλο του, γιατί κακά τα ψέματα, το ΑΠΟΕΛ Ομόνια είναι πάντα έναν πολύ δυνατό ντέρμπι και θα παραμείνει μέχρι το τέλος. Ωραία. Και να μας πεις ένα σχόλιο για το ΑΠΟΕΛ, για το προάθλημα. Μια μεγάλη νίκη, ένα μεγάλο διπλό ξανά επί του Απόλλωνα. Ναι, παίρνει δυναμική, αλλά επειδή το επανέλαβε για το ΑΠΟΕΛ ένα κακό αποτέλεσμα μετά το αποτέλεσμα με τον Απόλλωνα, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει για να μην ξαναέρθει αυτόν το... Το ΑΠΟΕΛ θα πάρει το πρωτάθλημα εύκολα ή δύσκολα. Υπάρχει στόφα του νικητή, τον DNA στην ομάδα από όλες τις πλευρές. Σίγουρα πρέπει να προσέξουμε τα παιχνίδια τα ουσιαστικά λίγο πιο εύκολα από ότι με τον Απόλλωνα ή οποιαδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι η ομάδα εκεί που πρέπει να νικήσει τα καταφέρνει, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που δείχνουν αδυναμία σε κάποια σημεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.